Έρχεται και ο Παπανότας να λέει ότι τι. Ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπό προϋποθέσεις. Και όταν εννοεί υπό προϋποθέσεις, εννοεί λέει αν αυτοί που θα κατέβουν δεν μπορούν να εγγυηθούν την ενότητα του κόμματος. Μέχρι στιγμής δεν την έχει εγγυηθεί. Πάμε να δούμε την εγγύητη του κόμματος. Παρουσιάστε μου. Ένας κολυμβητής. Όχι. Δεν προλαβαίνω να είμαι καν θερινός. Ξεκινήσατε λοιπόν με τη Σταματίνα και όλη την υπέροχη ομάδα. Αυτό που λέει η πιάτσα μας είναι ότι έλα μωρέ, αυτούς τώρα με τους κοιτάς. Πάνε αφρενάριστοι. Το βιώνετε έτσι με στην εκπομπή. Κοίταξε, η Σταματίνα έχει αποδείξει ότι είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Μπορεί να χειριστεί και ψυχαγωγία και ενημέρωση πάρα πολύ καλά. Η Μέρη έχει αποδείξει ότι στη θεματολογία το έχει. Άρα ναι, οι υπόλοιποι κοιμόμαστε λίγο ήσυχοι. Σύνταξη και Δημήτρης Παπανότας. Τι σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους? Όταν αποφασίσουν αυτοί που κλέψανε τη χώρα και τη ρίξανε στα βράχια, ότι θα μας επιτρέψουν. Γιατί κανονικά θα πρέπει να έχω βγει. Τα 35 αυτά που σου λέω, 37. Έχεις κλείσει αυτά, έχεις πάει και παραπάνω. 38 τώρα. Ναι. Άρα δύο θα γίνεται σύνταξη με τους νέους νόμους. Αν πιάσω το όριο ηλικίας των 62. Ναι. Δεν το πιάνω. Θα είσαι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν δω κάποιον να βάζει υποψηφιότητα και να μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος. Ποιοι είναι ήδη υπάρχοντες? Δύο. Ο Πολάκης, για τον οποίο έχουν πει κάποια στελέχη του κόμματος ότι εφόσον εκλεγεί ο Πολάκης, εγώ δεν θα παραμείνω στο κόμμα, άρα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα. Και ο Γκλέτσης, ο οποίος δεν βλέπω τώρα τι σχέση έχει ακριβώς με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει έναν ενωτικό λόγο, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος θα συνταχθεί από πίσω του. Αν κατέβει ο Κασελάκης. Θα κατέβει ο Κασελάκης, πιστεύω εγώ. Με τον Κασελάκη είναι που θα φύγει το μισό κόμμα. Δεν είναι πολιτική ενός αρχηγού το. Δεν συμφωνούμε, φύγεσαι, πήγαινε σε κανένα άλλο κόμμα. Και δεν περισσεύει κανένα στην κεντροαριστερά. Δεν ήταν ενωτικός. Ήτανε και εγώ, αυτό το βρίσκω πρόβλημα και το έχω συζητήσει και με τον ίδιο. Ναι, μου λέει, μου κάνουν πόλεμο. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πει. Θα μου πεις. Ένας άνθρωπος σαν εσένα θα μπορούσε να εγγυηθεί την ενότητα. Τουλάχιστον γι' αυτό θα δουλέψω. Εγώ δεν έχω μαλώσει με καμιά ομάδα. Άρα το βλέπεις σοβαρά αυτό? Απόλυτα σοβαρά. Απόλυτα σοβαρά. Α, ναι. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αυτός που εκ των προτέρων θα έχει δεσμευτεί για ένα διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς για μια σύγκληση ώστε να υπάρξει κυβερνητική πρόταση. Ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Μόνο έτσι μπορείς να διεκδικήσεις τον πόνο στο εκλογικό. Μόνο έτσι, ναι. Που θα έχει μέσα το ΠΑΣΟΚ. Μακάρι να έχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Και το ΜΕΡΑ25. Όλους. Και τη ΖΕΚΟΣΟΥ. Όλους. Και τη Νέα Αριστερά. Όλους. Και όλοι αυτοί που βγήκαν από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα έκαναν να επιστρέψουν, πιστεύω. Γιατί. Εδώ λοιπόν θέλει να πάρει τη θέση του Κασελάκη ο κύριος Παπανότας. Αυτό είναι. Αυτό είναι το λιγότερο. Καλά, βέβαια, αστείο είναι. Αλλά το άλλο θέμα είναι ότι θέτει προϋποθέσεις. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος παρά μόνο ο κύριος Παπανότας. Και το άλλο τι μας λέει, να γυρίσουν τα στελέχη του ΜέΡΑ25 και τα άλλα που έφυγαν. Μα είναι δυνατόν τα στελέχη του ΜέΡΑ25 να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Πού ζει? Μήπως ήθελε να γίνει το κόμμα ΜέΡΑ26? Δεν ξέρω, μάλλον. Πάντως, έρε χάμος γίνεται. Πάντως ένα είναι το σημαντικό, ότι ο κύριος Κασελάκης δεν διέθετε την ικανότητα της σύνθεσης, να μπορέσει δηλαδή τις δυνάμεις να τις κρατήσει. Για αλλά τις κόσμος, αποσύνθεσης. Να σας πω το εξής, διότι δεν πήγε να φτιάσκω. Δικαιολογημένα ο κύριος Κασελάκης. Ποιος τον έφερε τον Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης? Ξεκάθαρα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Ο πιο τυχερός. Το φέρανε για να μπορέσει να διαλύσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατάφερε ο Μητσοτάκης. Δεν σημαίνει παίζει μπάλα μόνο στη Βουλή. Ανενόχλητος. Με ποιους? Με ποιον έχει η αντιπολίτευση? Κανέναν. Κανένα. Με όλους τους έχει και του βαράνε προσοχή. Όλοι μα όλοι. Όλοι μα όλοι.